Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζουμε εδώ από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα στο πάνελ, καλησπέρα στο φίλο μου τον Κίτα, έτσι κι αλλιώς, οπωσδήποτε, αλλά και στον Περικλή του Στέλλα. Γεια σου Μανώλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Άκουσα προηγουμένως λιγάκι από τις συζητήσεις που κάνετε και νομίζω ότι η Ελλάδα όλη αυτή τη στιγμή περιμένει πώς και πώς να δει και πάλι την εθνική μας ομάδα στα τελικά ενός Μουντιάλ. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρώτον για το πρεστής της χώρας, δεύτερον για το ποδόσφαιρό μας, το οποίο θέλει να γνωρίσει καλύτερες ημέρες και αυτό του προσφέρεται χάρη στην εθνική ομάδα. Και τρίτο, από το γεγονός και μόνον ότι το πρώτο αποτέλεσμα του αγώνα του Σταρίου Καραϊσκάκη έδωσε τις ανάλογες προοπτικές για το εθνικό μας συγκρότημα, που πιστεύω προσωπικά από μία εμπειρία, όσοι εκείνοι πείσμα έχουν, οι Ρουμάνοι δηλαδή, άλλο τόσο πείσμα θα δείξουν και οι Έλληνες παίκτες. Την αγωνιστικότητα και το θάρρος κανείς δεν αμφισβητεί και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι με το ίδιο πνεύμα θα προσπαθήσουν και θα ρηχθούν στον αγώνα για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, μου επιτρέπετε το μονολογό μου, στο πρώτο παιχνίδι, είναι ότι θα μπορούσε από το σκορ αυτό που είδατε να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και σήμερα να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά, να μην βλέπαμε τα συστήματα, να μην αγωνιούσαμε για τον Καρνέζη και να μην, με μπάση περιπτώσει, προβληματιζόμαστε για ποια ενδεκάδα θα χρησιμοποιήσει ο Σάντος και τι σύστημα θα παίξει. Αλλά βλέπετε, ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα συζητήθηκε, σας πληροφορώ, πάρα πολύ στην Ευρώπη. Εγώ απόψε εδώ στο Στρασβούργο που συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολούθησα πριν από λίγο μια ειδική εκπομπή για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και κυρίως για τη Γαλλία που έχει την δύσκολη αναμέτρηση αύριο με την Ουκρανία την οποία νητήθηκε με 2-0 και είπανε και για την Ελλάδα μεταξύ όλων των άλλων οι Γάλλοι ότι δεν ήταν η έκπληξη αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα ως προς το σκορ έκπληξη τόσο μεγάλο. Οι Ρουμάνοι τι λένε κύριε Μαυρομάτη? Από τα φαβορί μέσα στις αναμετρήσεις επαναληπτικών που έχουμε αύριο. Οι Ρουμάνοι τι λένε γι' αυτό? Οι Ρουμάνοι πάντοτε και ανέκαθεν ήταν επικίνδυνοι για όλη την Ευρώπη. Είτε στο Euro παίζουν, είτε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις γενικά, Champions League, Ευρωπαϊκή UEFA κτλ. Αλλά και στα προκριματικά του Μουντιάλ. Το γεγονός ότι αυτοί προέρχονται, πολλοί από αυτούς τους παίκτες της βασικής ομάδας παίζουν, όπως και δικοί μας, στο εξωτερικό, νομίζω ότι τους έχει δώσει μια άλλη νοοτροπία. Τώρα, επειδή ο φανατισμός βεβαίως για μια πρόκριση είναι μεγάλος, το πρόκριμα κυρίως είναι αυτό που έχει και μετράει σήμερα. Το πρόκριμα λέγονται χιλιάδες ευρώ για κάθε παίχτη και εκατομμύρια για την Ομοσπονδία. Από τους χορηγούς, από την Ομοσπονδία και ούτω καθεξής. Δεν είναι λόγο μόνο πριν, είναι ένα άλλο πρεστής που μετά θα αναδειχθεί ακόμα και στα τελικά για την ομάδα που θα πάει. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι η Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται από τώρα αυτοσυγκέντρωση. Και επειδή η πίεση θα είναι με το μέρος των Ρουμάνων, δηλαδή στο να πάνε να βάλουν αμέσως γκολ, γιατί αυτή τη λογική πιστεύω εγώ ότι είναι ότι από την αρχή πρέπει να προσπαθήσουν για να κερδίσουν ένα γκολ και να παίξουν με άνεση για ένα ακόμα δεύτερο και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η λογική και η τακτική που έχει σκεφτεί ο Σάντος, έτσι κι αλλιώς έμπειρος προπονητής είναι, και έτσι θα την αντιμετωπίσει. Αυτή η αντιπιθέσεις δηλαδή των Ελλήνων, η προσπάθεια μη αμυντικής τακτικής, να μην κρατήσει δηλαδή αμυντική τακτική, έχω την πεποίθηση ότι μπορεί να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να εκνευρίζει όσο προχωράει ο χρόνος τους Ρουμάνους και όχι τους Έλληνες. Μανώλη Μαυρομάτη, άμα ζητήσω από τα δικά σου έμπειρα μάτια να μου συγκρίνει λίγο αυτή την εθνική ομάδα των τελευταίων χρόνων με τις εθνικές ομάδες που έζησες περισσότερο όταν ήσουν πιο ενεργός εσύ, δηλαδή μέχρι και το τελευταίο Μουντιάλ, όχι το τελευταίο, το Μουντιάλ του 94, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, μέχρι και τώρα που έχουν περάσει 20 χρόνια, ας πούμε. Ναι, εγώ νομίζω το 94 και το 10 έχουν μεγάλη απόσταση, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ κοντά τα χρόνια. Και μην ξεχνάτε ότι ήταν η μεγάλη μας πρόκριση πρώτη στο Μουντιάλ, ιστορικό γεγονός για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην Αμερική. Και από εκεί και ύστερα το 10 δεν προσέφερε τόσα αποτελέσματα, γιατί ίσως πήραμε ότι είμαστε ήδη μια μεγάλη εθνική ομάδα. Είμαστε μια χώρα που παράγει ποδοσφαιριστές και ποδόσφαιρο και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν δεν αντιμετωπίσαμε με την ίδια λογική αυτής της
της αγάπης αυτού του σθένους και του πάθους που μία εθνική ομάδα, οποιαδήποτε και αν αυτή, μετέχει στο Μοντιάλ. Γιατί το Μοντιάλ δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο το ελληνικό ή και τις άλλες χώρες, ως χώρες ποδοσφαίρου με λίγα λόγια, είναι και για τους ίδιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ανεβάζουν το κασέ τους στην παγκόσμια αγορά. Βέβαια. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Κατά συνέπεια, εάν εγώ με την λογική αυτή θα σας έλεγα ότι η μεγαλύτερη αδικία που έχει γίνει στις αναμετρήσεις της Ελλάδας με τη Ρουμανία για παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν ο αποκλεισμός μας τότε με το 2-2 στη Βουκουρέστη. Το 69. Είναι ακόμα ένα γεγονός που συζητείται και σήμερα και από τους Ρουμάνους αλλά και τα μεγάλα αστέρια. Εκείνα τότε που δεν είχε παίξει δηλαδή, ο Δωμάτιος, κύριε Μαυρομάτη, δεν είναι? Ορίστε. Τότε στην Αθήνα δεν είχε παίξει και ο Δωμάτιος, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς. Ήταν λοιπόν με εντολή της 7 ετίας. Πώς έφτασε ένας προπονητής, να μην βάλει με λίγα λόγια τον μεγάλο Δωμάτιο στην ομάδα, μόνο ο προπονητής το ξέρει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Αλλά έχω να πω ότι με τους Ρουμάνους πρέπει πάντα να φοβάσαι το απρόβλεπτο. Όπως και με κάθε εθνική ομάδα και ξένη εθνική ομάδα, είναι το απρόβλεπτο. Mm-hmm. Για τους δικούς μας όμως έμπειρους πλέον διεθνείς, δεν υπάρχει συγχωροχάρτη, αν μου επιτρέπετε, γιατί ένα τέτοιο σκορ πρέπει τουλάχιστον να σκεφτούν ότι είναι στα πόδια τους η πρόκριση. Mm-hmm. Και έτσι θα αντιμετωπίσουν την αναμέτρηση την αυριανή στο Βουκουρέστι. Παρόλο Ρωμάτη, θα ήθελες αύριο να είσαι έτσι μαζί με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο να χάρη την περιγραφή? Κοίταξε, το θέμα των περιγραφών το έχω ξαναπεί. Υπάρχουν κύκλοι και κύκλοι. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία έχω καλύψει στον απόλυτο βαθμό. Είμαι πανευτυχής που το ποδόσφαιρο και η δημοσιογραφία μου χάρισαν μέσω της τηλεόρασης να κάνω 2 φορές περίπου το γύρο του κόσμου και να αποκτήσω με τις μεγάλες μου εμπειρίες. Πέραν των ποδοσφαίρων δηλαδή, της προεγνωριμίας των μεγάλων προσωπικότητων, πολιτικών, πολιτισμού κτλ. Κτλ. Εγώ νομίζω ότι μία περιγραφή έχει τη δική της ιστορία. Εγώ θα θέλω αύριο δηλαδή τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο να δείξει περισσότερο αφοσίωση στον αγωνιστικό τομέα και στον αγώνα κατά κύριο λόγο, αντί να κατατρεχόμαστε και να κάνουμε όλοι μας, όπως το έχω κάνει και εγώ ενίοτε κατά λάθος ή από λάθος, τον τεχνικό και απόλυτο τεχνικό που θα έβλεπα την ομάδα να παίζει έτσι, να παίζει αλλιώς ή ποιους παίκτες έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε ή οτιδήποτε. Δηλαδή να γίνουμε προπονητές στη θέση του προπονητή. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν μιλάω για τον Χρήστο του Σερακού. Ναι, κατανοητό. Για να μην παρεξηγούμε. Απλώς μιλάω ότι εμείς όλοι οι δημοσιογράφοι και εγώ στο παρελθόν μπαίναμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι σωστό, γιατί εκείνος είναι ο απόλυτος άρχοντας. Και επιπλέον σας υπενθυμίζω, γιατί με ρωτήσανε πολύ για τις επιτυχίες του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα και λέει πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ καλός Ολυμπιακός, για το Champions League μιλάω, και λέω ναι, πολύ καλός και ο προπονητής. Γιατί έχουμε συνηθίσει όταν χάνει η ομάδα να φταίει ο προπονητής και όταν κερδίζει η ομάδα κερδίζουν οι παίκτες και ο προπονητής. Αυτό είναι λάθος. Πάμε να χαλαρώσουμε λίγο το Μανώλη το Μαυρομάτι, γιατί τα ωράρια του και οι υποχρεώσεις του εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο είναι απαιτητικά. Για να πάρετε μια μικρή γεύση από Μανώλη Μαυρομάτι, από τον αγαπημένο μας Μανώλο, και επανερχόμαστε. Ζιντάν 1-0 υπέρ της Γαλλίας στο 27ο λεπτό. Ζινεντίν Ζιντάν, το 10ο γκολ. Πετί, το κόρνερ εκτελέστηκε, κεφαλιά και γκολ από τον Ζιντάν. 2-0 από τον Ζιντάν, είναι καταπληκτικό, είναι φοβερό. Είναι φοβερά σε αυτές τις σημαίνες φάσεις από κόρνερ και η Γαλλία κάνει το 2-0 το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, κυρίες και κύριοι. Ντουγκαρί τώρα, περνάμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πετί προωθείται, ο Ντουγκαρί εδώ για τον Βιέιρα, για τον Πετί. Πετί με στη μεγάλη περιοχή και γκολ! 3-0! Μεγάλο το σκορ από τον Πετί και ο μεγάλος αγώνας πλέον φτάνει στο τέλος του. Σειρά το κύπελο και η Γαλλία είναι, κυρίες και κύριοι, πρωταθλήτρια κόσμου 1998. Τελικός Μουντιάλ 1998. 1998. Απλώς κοιτάξτε τώρα πώς θα φέρνει η τύχη και η μοίρα, θα λέγαμε. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο και η ομορφιά του. Ο παίκτης που σήκωσε το κύπελο ήταν ο Ντεσάν.
Σήμερα είναι προπονητής Εθνικής Γαλλίας. Δέχεται όλα τα πυρά της Γαλλίας που έχουν αύριο στραμμένα τα πρόσωπα και τις προσοχές του γενικά στον αγώνα του Stade de France, για τον αγώνα που θα κρίνει κατά πόσον το γαλλικό ποδόσφαιρο έχει προχωρήσει πράγματι ή θα βυθιστεί σχεδόν στην αφάνεια. Αυτά είναι σχόλια, γιατί έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Γάλλοι και οι εταιρείες βεβαίως οι μεγάλες στους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας της Γαλλίας, αλλά και στην ίδια την Ομοσπονδία, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα στα ύψη πρόσφατα αγοράστηκαν 160 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια βεβαίως τα τηλεοπτικά δικαιώματα από το κανάλι το τηλεοπτικό της Γαλλίας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα το επόμενο. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτή η τύχη ή μοίρα, αν θέλετε, είναι μοίρα γενικότερα των ποδοσφαιριστών, του ποδοσφαίρου γενικά και των προπονητών. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Γιατί επίσης το άλλο γεγονός του μεγάλου τελικού του Stade de France, τότε που εγκαινιάστηκε μάλιστα με το Μουντιάλ, είναι ότι ήταν το φινάλε, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, και του μεγάλου Ρονάλντο με τη Βραζιλία. Εγώ έζησα αυτό το μεγάλο τελικό, γιατί τον περιέγραψα όπως ακούσατε και άκουσαν οι φίλοι οι τηλεθέατες, γιατί μέχρι την τελευταία στιγμή θα έπαιζε, δεν θα έπαιζε. Τότε πολλά λεχθήκανε, ακουστήκανε, γραφτήκανε. Τη μονομαχία ή τη μάχη των sponsors, δηλαδή από τη μία πλευρά μία αθλητική μεγάλη εταιρεία και από την άλλη ο αντίπαλος με την άλλη αθλητική εταιρεία και ούτω καθεξής, γιατί και αυτοί ποντάρουν στα δισεκατομμύρια. Έτσι. Των προϊόντων που πουλάνε. Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη τον Μαυρομάτη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα αύριο. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την παρέμβαση. Μεγάλη ελπίδα και μεγάλη αισιοδοξία σε όλα στη ζωή σας, λέει ένας, αν θέλετε, κάποιας ηλικίας, εν πάση περιπτώσει. Και πιστεύω ότι και εσείς οι νέοι πρέπει να προσαρμόζεστε περισσότερο και να πατάτε γερά στα πόδια σας. Με τον εαυτό σας, την σιγουριά σε αυτά που λέτε και αυτά που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.